Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά, μας ενδιαφέρει όλους. Η Prime Tel μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις και σε καινοτόμες πρωτοβουλίες και αυτή τη φορά έρχεται με κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που αφορά όχι μόνο τους υφιστάμενους συνδρομητές αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Εδώ στην παρέα του πρωτοσέλιδου Βασίλης Νικολαίδης, είναι ο Διευθυντής Πωλήσεων της Prime Tel. Καλημέρα, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα. Λοιπόν, θα το πω αυτό, το έχω ξαναπεί και σε κάποια άλλη εκπομπή παλαιότερα, ότι γίνονται καινοτόμα πράγματα. Και αυτό βοηθάει πρώτον να ανοίξει τα μάτια τα δικά μας, των καταναλωτών, και κατά δεύτερο λόγο να φέρει πιο κοντά σε νέα πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο όχι μόνο της τηλεφωνίας, στον χώρο της επιστήμης γενικότερα και της τεχνολογίας, να φέρει τον κόσμο πιο κοντά, έτσι. Σίγουρα. Και να διευκολύνει τη ζωή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό ακριβώς. Πες μου λιγάκι τώρα για αυτή την περίφημη κάρτα, αυτή είναι μια κάρτα Visa, κατάλαβα καλά, έτσι. Πολύ σωστά. Η οποία είναι κάρτα χωρίς να υπάρχει συναλλαγή. Πώς γίνεται αυτή? Να σας πω λίγο τι γίνεται. Ναι. Η κάρτα αυτή, το πρωτοποριακό της, μιλάμε καταρχήν για την Prime Tel Visa, η οποία σε συνεργασία με τη Revolut. Το πολύ καινοτόμο σε αυτή την κάρτα, πέρα από τα προνόμια που δίνουμε στους χρήστες, που θα τα αναλύσω στη συνέχεια, είναι ότι δημιουργήθηκε από την εταιρεία Revolut, η οποία είναι ίσως η πιο ανερχόμενη startup εταιρεία στην Ευρώπη στον χώρο του FinTech. FinTech εννοούμε Financial Technology. Είναι εκεί που σμίγει η τεχνολογία με τις οικονομικές υπηρεσίες για να δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο που δεν έχει σχέση με τις παραδοσιακές υπηρεσίες τραπεζικές που ξέραμε. Τι σημαίνει αυτό? Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Για να αποκτήσεις την κάρτα και να αποκτήσεις τον τραπεζικό λογαριασμό αυτόν, δεν χρειάζεται καν να πας σε ένα κατάστημα. Όλη η διαδικασία γίνεται από το κινητό σου. Μάλιστα. Ακόμα και η επαλήθευση των στοιχείων σου, τη ταυτότητά σου. Είναι επαφή συναλλαγή, έτσι. Άτσι. Δηλαδή, η επαλήθευση των στοιχείων σου, η φωτογραφία σου, το know your customer, όπως λένε αυτές οι τράπεζες, γίνεται από τη συσκευή σου. Δηλαδή, θα βγάλεις τη selfie σου, θα φωτογραφίσεις την ταυτότητά σου και έχει γίνει επαλήθευση και πλέον έχεις IBAN, έχεις τραπεζικό λογαριασμό και έχεις και κάρτα. Μόνο που δεν χρειάζεται να πας σε κατάστημα, δηλαδή ξεκινάει η καινοτομία από εκεί. Αυτό, βέβαια. Ναι. Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Ή στη συνέχεια, ότι μπορείς την κάρτα σου να την απενεργοποιείς όποτε θέλεις. Να την ξαναεργοποιείς, να αλλάζεις το PIN της και οτιδήποτε από όλα αυτά να τα κάνεις πάνω στη συσκευή σου, χωρίς να χρειάζεται να επισκέφτεσαι κατάστημα ή να παίρνεις τηλέφωνα. Για όλα αυτά. Ναι. Και αυτό είναι μια καινοτομία. Γιατί καλά λέμε ότι τα smartphones μπήκαν στη ζωή μας και ότι πλέον τα κάνουμε όλα με ένα κινητό. Αλλά δεν ήταν και έτσι ακριβώς στα τραπεζικά θέματα. Τώρα, Βασίλη, εδώ μιλάμε για smart polis τώρα. Έτσι, φτιάχνονται smart polis τώρα. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, να την κάνουμε πιο, αν θέλεις, πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη δικιά μας ζωή. Ναι. Πες μου λιγάκι τώρα. Ήρθε ή έρχεται η κάρτα αυτή? Η κάρτα ήρθε. Μπήκε στην. Βέβαια. Έτσι, ήδη έχουμε καλωσορίσει τους πρώτους εκατοντάδες χρήστες στην οικογένεια αυτή. Είναι πολύ εύκολη εγγραφή. Γίνεται από το site της Prime Tel. Αν μπει κάποιος στο site revolut.prime.com. Δεν πρέπει να είναι συνδρομητής της. Όχι, όχι. Απλά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Απλά οι συνδρομητές μας έχουν το εξής πλεονέκτημα. Έτσι, ναι. Ότι με την ενεργοποίηση της κάρτας κατευθείαν θα πάρουν 1 GB mobile internet δώρο στο κινητό τους για να το χρησιμοποιήσουν. Και από εκεί και πέρα, όσο χρησιμοποιούν αυτή την κάρτα, για κάθε 1 ευρώ που χρησιμοποιούν στις αγορές τους, εμείς θα τους επιστρέφουμε 1 MB για χρήση δεδομένων. Συμφέρει αυτό. Ναι. Συμφέρει. 300 ευρώ έκανε, ας πούμε, τον προηγούμενο μήνα. 300 MB θα πάρει. Ναι. Γιατί τα MB πλέον είναι και. Ας τα να πάνε, περιζήτητα είναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε, να το επαναλάβουμε, πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει την κάρτα αυτή, Βασίλη μου. Θα μπει στο site revolut.prime.com.cy ή αν μπει και στο κεντρικό site της Prime Tel, θα δει κάποιο banner εκεί που θα περάσει μπροστά του. Θα κάνει κλικ, θα δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου του και μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, δηλαδή περίπου 1-1,5 λεπτό κρατάει η διαδικασία, θα έχει ετοιμάσει τον λογαριασμό του. Θα φωτογραφίσει την ταυτότητά του, θα φωτογραφίσει το proof of address, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να σε επιβεβαιώσει η τράπεζα. Κάποιον, ναι. Και μετά θα του έρθει αυτό το πολύ όμορφο πακετάκι στο σπίτι του, χωρίς χρέωση. Το δείξω έτσι εδώ πέρα. Να το δείξω, βέβαια, να το βάλω. Η κάμερα που είναι. Πιο πάνω λίγο, Βασίλη. Λοιπόν, εδώ. Αυτή είναι η κάρτα, φίλες και φίλοι. Θα έρθει αυτό το ωραίο πακετάκι, θα ανοίξει την κάρτα του, θα την παραλάβει. Και μετά μέσα από την εφαρμογή στο κινητό του θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Να αλλάξει το PIN του, να δει σε real time τις συναλλαγές που κάνει, να τη χρησιμοποιήσει και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Τι λένε οι συνδρομητές που ήδη το έχουν αποκτήσει, δεν έχουν αποκτήσει την κάρτα, ποιες είναι η εικόνα και οι εντυπώσεις? Κοιτάξτε, οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές, γιατί σου δίνει μια νέα τραπεζική εμπειρία. Με το που χρησιμοποιείς κάτι, έρχεσαι κατευθείαν live ενημέρωση. Επίσης, μπορεί να κάνεις πράγματα πέρα από τα προνόμια που δίνουμε εμείς, ενώ να έχεις πολύ καλή ισοτιμία σε συνάλλαγμα. Αν ταξιδεύεις σε άλλη χώρα, μπορείς κατευθείαν να αλλάξεις, να δημιουργήσεις ένα wallet, ένα πορτοφόλι μέσα σε άλλο νόμισμα, σε δολάρια. Ευκολύνει τη ζωή σου, ρε παιδί. Ναι, πώς να το κάνουμε τώρα. Ναι. Έρχεται πιο κοντά, ας πούμε, στην καθημερινότητα και ευκολύνει τη ζωή σου. Πες μου λίγο τώρα, επειδή ευκαιρία που είσαι εδώ πέρα. Το ανταγωνιστικό το πεδίο
της τηλεφωνίας γενικότερα. Ναι, ναι. Πώς το βρίσκεις στην Κύπρο? Στην Κύπρο θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αν λάβουμε υπόψη μας και τον αριθμό των εταιριών που ανταγωνίζουν, που υπάρχουν στην αγορά, σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Έτσι. Είναι πολύ ανταγωνιστικό, αλλά αυτό πάντα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Θεωρώ ότι ειδικά στην κινητή τηλεφωνία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά τα πακέτα και πάρα πολύ καλά για τον καταναλωτή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί που χρειάζεται, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, είναι η σταθερή και το ίντερνετ, όπου πλέον με τις οπτικές ίνες που έχουμε ξεκινήσει και καθιστούμε σε όλο το νησί. Έχετε κάνει ένα δυνατό μπάσιμο όμως εσείς στην αγορά. Ναι, ναι. Και εξαργυρώνετε με κόσμο συνδρομητές πολλούς. Σύμφωνοι, ναι, βέβαια. Είμαστε η πιο ανερχόμενη εταιρεία, οι δείκτες το λένε, δεν είναι κάτι προσωπική. Είναι η πιο ανερχόμενη εταιρεία σε θέματα μεριδιών αγοράς. Ο ρυθμός μας ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλος. Εντάξει, ένα καλό αγώνα κάνουμε όλες τις εταιρείες, δεν θα ήθελα να πω μόνο για την Brightel. Όχι, ναι, καλό αγώνα, ναι, και ο καλύτερος, ναι, επιβιώνει, ναι, και κερδίζει. Προσπαθούμε καθένας από τη μεριά μας, ναι, και εμείς πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Είμαστε δίπλα στον καταναλωτή, στον συνδρομητή μας, που δίνουμε κάθε φορά κάτι καινούριο να προσθέσουμε αξία σε αυτό που. Να μην μείνουμε μόνο στα κλασικά ίντερνετ, τηλέφωνο κτλ. Προσπαθούμε υπηρεσίες όπως την Visa, Brightel Visa, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και από εκεί και πέρα. Κάποιος ρωτάει, δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Μπορεί να κάνει κατάθεση εκεί μέσω της. Κοιτάξτε, εκτός από Visa, εκτός, ναι, από μια προπληρωμένη κάρτα Visa που πρέπει να βάλεις κάποια χρήματα για να τη χρησιμοποιήσεις, έχεις και έναν IBAN αριθμό, τον οποίο είναι τραπεζικός λογαριασμός. Μπορεί να κάνεις κατάθεση. Βέβαια, ναι, ναι. Έτσι, μάλιστα. Και επίσης, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για αγορά κρυπτονομισμάτων, γιατί πάρα πολύ, υπάρχει ένα πολύ τώρα μεγάλη. Είναι για μόδα τώρα, ναι, ξέρεις, το κρυπτονόμισμα είναι, ναι, στην. Υπάρχει ήδη μεγάλη κοινότητα που τη χρησιμοποιεί για να αγοράσει Bitcoin, Ethereum κτλ. Και Ripple και όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολλοί χρήστες που τη χρησιμοποιούν για αυτόν τον λόγο. Τώρα, να επαναλάβει ο Βασίλης πώς μπορείτε να την αποκτήσετε, γιατί ρωτάνε οι φίλοι μας. Είναι να πούμε το site καταρχήν, έτσι. Το site είναι revolut.primetel.com.cy, όπου εκεί πέρα υπάρχει το πεδίο που μπορείτε να βάλετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Σας έρθει το link στο τηλέφωνο και σε ένα λεπτό περίπου θα είστε. Τώρα και στην Primetel μέσα να μπείτε. Έτσι, αυτό εκεί θα βρείτε, φαντάζομαι, κάποιο link που θα σας οδηγήσει, ναι, ναι, στην κάρτα. Και κάτι πιο εύκολο. Αν θέλουν, μπορούν να στείλουν ένα δωρεάν SMS το 8585, που είναι η γραμμή επικοινωνίας, με τη λέξη Visa. Δεν είναι, είναι δωρεάν το SMS. Στο 8585 γράφουν τη λέξη Visa και θα τους καλέσουμε εμείς προσωπικά. Εάν έλα, ακόμα να τους δώσουμε. Πιο εύκολο, ναι, ακόμα πιο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα τις καινοτόμες ιδέες. Ευχαριστώ. Που μας φέρνουν και πιο κοντά στην Brightel, αλλά και γενικότερα πιο κοντά έτσι, στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.